των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αγίσαν αγίσας κατά πέψας αυτής νεύμα το Αγίου και δι' αυτό οικουμένη σαγηλεύσας πειλάθρο εδόξασι. Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού, το κεφάλαιο περί αυτογνωσίας, για το πώς γνωρίζουμε τον εαυτό μας και πόσο αναγκαίο είναι αυτό και πόσο αγαθά αποτελέσματα έχει. Με οδηγό τον Άγιο Παΐσιο και τους Αγίους Πατέρες και βέβαια προπάντων με την Αγία Γραφή, με την οποία θα ξεκινήσουμε, με ένα χωρίο από τις παροιμίες. Ο αμετανόητος, κακός άνθρωπος, διαπράττει με θρασίτιδα το κακό και καυχάται γι' αυτό. Όσοι όμως έχουν αυτογνωσία, είναι σοφοί και ταπεινόφρονες. Είναι από το 13ο κεφάλαιο, τον 10ο στίχο των παροιμιών. Κακός με θύβρεος πράσει κακά. Ο κακός πράττει το κακό με ύβρι, δηλαδή με υπερηφάνεια, με θρασίτητα. Και καυχάται κιόλας γι' αυτό. Ο άνθρωπος ασύνετος, ο αμετανόητος, ο μη έχουν αυτογνωσία. Οι δε αυτών επιγνώμονες σοφοί. Όσοι όμως, λέει, έχουν αυτογνωσία, αυτοί είναι αληθινά σοφοί και ταπεινόφρονες. Είναι αναγκαιότατη, αδερφή, αυτογνωσία, προκειμένου ο άνθρωπος να καθαριστεί από τα πάθη του και να πάψει να αμαρτάνει. Εκείνος γνωρίζει, λέει ο Αγιερός Χρυσόστομος, από όλους καλύτερα τον εαυτό του, αυτός που δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ότι είναι ένα τίποτα. Περισσότερο από όλους δεν γνωρίζει τον εαυτό του εκείνος που υπερηφανεύεται. Η υπερηφάνεια είναι εμπόδιο στο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μητυγινέος, ο υπερήφανος είναι τυφλός. Δεν βλέπει ποιος είναι ο εαυτός του. Γιατί δεν ταπεινώνεται να προσευχηθεί, να ζητήσει από τον Θεό, γιατί από τον Θεό πρέπει να ζητήσουμε τη γνώση του εαυτού μας. Όπως λέμε και στην ωραία εκείνη προσευχή της Μεγάλης Σαρακοστής του Αγίου Εφραίμου του Σύρου, «Κύριε δώρησέ μη του οράν τα εμά πτέσματα». Σε παρακαλούμε, Κύριε, κάνε μας αυτό το δώρο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ο ταπεινός ζητάει από τον Θεό με την προσευχή του να του δώσει ο Θεός αυτογνωσία. Ο υπερήφανος ούτε καν προσεύχεται, γιατί δεν θεωρεί αναγκαίο να προσευχηθεί. Αυτός έχει τη τύφλωση και δεν γνωρίζει ποιος είναι. Και αν κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι, δεν γνωρίζει την κατάστασή του, που είναι τραγική όλων των ανθρώπων η κατάσταση, όπως γεννιόμαστε, με τα πάθη. Αν κανείς δεν γνωρίζει τον εαυτό του, είναι σαν τον άρρωστο που δεν γνωρίζει ότι είναι άρρωστος. Πώς θα θεραπευτεί αυτός ο άνθρωπος? Θα πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει να ερευνά τον εαυτό του, να δει ποια ασθένεια ή ποιες ασθένειες, μπορεί να έχει και περισσότερες από μία, έχει. Και αφού μπει η διάγνωση, μετά να προχωρήσει στη θεραπεία, όπως γίνεται με το σώμα. Γι' αυτό οι γιατροί μας λένε
ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε ίσως και κάποιες εξετάσεις μερικές φορές, αν δούμε κάτι ύποπτο, και έτσι να γνωρίσουμε αν έχουμε κάποια ασθένεια ή όχι. Γνώρισε τον εαυτό σου, λέει και ο Άγιος Νικήτας ως τη Θάτος. Αυτή είναι η όντως αληθινή ταπείνωση, που διδάσκει την ταπεινοφροσύνη και συντρίβει την καρδιά. Και να εργάζεσαι για αυτό το πράγμα και να το φυλάγεις. Αν όμως δεν γνώρισες ακόμα τον εαυτό σου, τότε ούτε τι είναι ταπείνωση γνωρίζεις, ούτε άρχισες την αληθινή πνευματική εργασία και φύλαξη. Γιατί το να γνωρίσεις καλά τον εαυτό σου είναι ο σκοπός και η ολοκλήρωση της εργασίας των αρετών. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν «γνώθης αυτών», πάνω στο μαντίο των Δελφών υπήρχε αυτή η επιγραφή, να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Και οι πρόχριστοι άνθρωποι, οι σοφοί, το είχαν καταλάβει ότι είναι αναγκαιότατη αυτή η γνώση του εαυτού μας. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί να γίνει αληθινός άνθρωπος. Όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου, τότε θα καταλάβεις ότι είσαι ένα τίποτα, ότι είσαι ένα μηδέν. Αυτός γνωρίζει αληθινά τον εαυτό του, λέει ο Ρωσικόστομος, αυτός που έχει καταλάβει ότι είναι το τίποτα. Και όσο καταλαβαίνεις πιο βαθιά ότι είσαι το τίποτα, όσο πιο πολύ γίνεσαι ταπεινός, τόσο βαθύτερα γνωρίζεις τον εαυτό σου. Όταν ανακαλύψεις, λέει ο Ρωσικόστομος, την πόρτα της καρδιάς σου, τότε ανακαλύπτεις την πύλη του ουρανού. Γιατί δια της καρδίας, δια του νοός, ο άνθρωπος ενώνεται με τον ουρανό, ενώνεται με τον Θεό. Αλλά πότε, όταν καθαρίσει τον εαυτό του, καθαρίσει το νου του, όταν βρει το νου του και εργαστεί στο νου του και τον καθαρίσει από κάθε μονισμό, τότε μπορεί να βρει και τον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Γιατί είναι αδύνατον στον Θεό να ενωθεί με ένα νου ακάθαρτο. Η άγνοια του εαυτού μας είναι αποτέλεσμα η διεφθαρμένης προαιρέσεως, λέει πάλι ο Ρωσιόστομος. Δεν έχουμε καλή προαίρεση. Βλέπουμε την έκφραση, ακούμε την έκφραση «καλοπροαίρετος άνθρωπος». Ποιος είναι ο καλοπροαίρετος? Αυτός ο οποίος θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του. Θέλει να γνωρίσει πόσο άθλιος και αμαρτωλός είναι. Επειδή, λέει ο Ρωσιόστομος, έχουμε τόση κακία, ούτε της ψυχής μας την απρέπεια αντιλαμβανόμαστε, ούτε την ασχήμια της κατανοούμε. Και κοντά σε αυτά υπάρχουν και τα βιωτικά. Η προσήλωση στα βιωτικά είναι ένα επιπλέον εμπόδιο, εκτός από την υπερηφάνεια, στο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Γιατί ένας που από το πρωί μέχρι το βράδυ κυνηγάει το χρήμα, κυνηγάει την καριέρα, το επάγγελμα, τη δόξα των ανθρώπων, δεν έχει χρόνο καθόλου να δει μέσα του. Είναι χυμένος συνεχώς προς τα έξω, δια των αισθήσεων στο περιβάλλον, και ασχολείται με χρήματα, με πράγματα, με τους άλλους ανθρώπους, και κρίνει πολλές φορές και κατακρίνει, και δεν έχει δευτερόλεπτο να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Τίποτα δεν κάνει τον άνθρωπο, λέει ο Ρωσιόστομος, να αγνοεί τόσο τον εαυτό του, όσο όταν προσιλώνεται στα βιωτικά πράγματα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ζήσουμε, πώς θα έχουμε χρήματα κλπ. Και τίποτε πάλι δεν τον κάνει να προσιλώνεται τόσο στα βιωτικά πράγματα, όσο όταν αγνοεί τον εαυτό του. Είναι μια αμφίδρομη αντιστοιχία, αμφιμονοσήμαντη, όπως λέμε στα μαθηματικά. Το ένα δηλαδή οδηγεί στο άλλο και το άλλο στο ένα. Αν έχεις προσήλωση στα βιωτικά, δεν θα έχεις αυτογνωσία. Και επειδή δεν έχεις αυτογνωσία, θα κυλιάσεις την διαρκή μέρημνα και αγωνιώδη φροντίδα των βιωτικών πραγμάτων. Γνώρισε λοιπόν τον εαυτό σου. Εκείνος που γνώρισε τον εαυτό του, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, τερμάτισε όλα τα κατά Θεόν έργα του και μπήκε στον Άγιο Τόπο του Θεού, δηλαδή στην ωραία εργασία του Πνεύματος και στο θεϊκό λιμάνι της απάθειας και της ταπεινώσεως. Γιατί
όπως είπαμε, είναι κορύφωση της πνευματικής εργασίας η αυτογνωσία. Όταν ο άνθρωπος αληθινά γνωρίζει τον εαυτό του, όταν σωστά γνωρίζει τον εαυτό του, τότε γίνεται αληθινά ταπεινός. Και τότε μπαίνει, όπως λέει εδώ ο Άγιος Νικήτας, στο θεϊκό λιμάνι, αυτό της απάθειας και της ταπείνωσης. Εκείνος όμως που δεν έφτασε να γνωρίσει τον εαυτό του, διαμέσου της ταπεινοφροσύνης και της γνώσεως, βαδίζει ακόμα στη ζωή του με μόχθο και υδρότα. Αυτό υπενήσεται ο Δαβίδ όταν λέει: «Αυτόν τον κόπο αντιμετωπίζω, ώστε να μπω στον Άγιο Τόπο του Θεού. Τούτο εστί κόπος ενώπιόν μου». Όποιος αξιώθηκε να δει τον πραγματικό εαυτό του, είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους, λέει πάλι ο Άγιος Νικήτας. Η αυτογνωσία είναι το α και το ω της αγιότητας. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, γράφει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι αλαζόνας. Κορδώνεται, συμπεριφέρεται άσχημα και ασεβεί απέναντι στο Θεό. Και βλέπουμε πόσο περηφάνεια έχει ο σημερινός άνθρωπος, πόσο ανέδεια, ανεσκυντία απέναντι στο Θεό. Βλασφημία, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Υπερηφανεύεται πως είναι τάχα κάτι μεγάλο ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ενώ είναι μηδαμινός και υψώνει τον εαυτό του ενώ είναι ο τελευταίος όλων. Προβάλλεται μέσα στην άγνοιά του και όταν μιλάει αποκαλύπτεται η ανοησία του. Όποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του δηλαδή, γίνεται και ρεζίλι, γίνεται γελίος. Γιατί νομίζει ότι είναι κάτι σπουδαίο και προδίδεται από τα λόγια του και από τα έργα του. Ότι δηλαδή δεν είναι παρά ένα τίποτα. Όποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του, πάντοτε αμαρτάνει προς τον Θεό. Και έτσι απομακρύνεται περισσότερο από αυτό. Διότι δεν γνωρίζει τη φύση των πραγμάτων και πώς έχουν στα αλήθεια αυτά καθεαυτά. Είναι ανήμπορος να εκτιμήσει και να διακρίνει τα ευτελή από τα πολύτιμα, τα άξια από εκείνα που δεν έχουν αξία και τα τίμια από εκείνα που στερούνται τιμής. Και εξισώνει τα πάντα. Βλέπουμε και σήμερα αυτή την εξίσωση των πάντων. Δεν υπάρχει τιμή και θα λέγαμε ατιμία και κάτι που έχει αξία και κάτι που δεν έχει. Όλα είναι σχετικά. Σχετικοποιούν τα πάντα. Και φτάνουν να λένε ότι δεν. Τι είναι και οι διαστροφές και οι ανομαλίες και όλα αυτά. Τίποτα. Κάτι το διαφορετικό. Όχι κάτι που είναι άτιμο. Κάτι που οδηγεί τον άνθρωπο στην κόλαση. Έτσι, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος που δεν έχει αυτογνωσία φθύρεται, εκδαπανάται στα μάτια και μηδαμινά, ενώ δεν νοιάζεται για τα αιώνια, όντας πραγματικά αδιάφορος για αυτά. Όποιος αγνοεί τον εαυτό του, αγνοεί και τον Θεό. Ο άνθρωπος, δίχως την επίγνωση του εαυτού του, πλανιέται μέσα στις ίδιες του τις επιθυμίες. Κυριολεκτικά εχμαλωτίζεται από ποικίλα πάθη. Τυραννιέται από ορμητικές επιθυμίες, καταγίνεται με πολλά και μάταια, διανύει ζωή όχι ομαλή, αλλά άτακτη και πολυπράγμα. Σφάλει σε όλα. Παραπέει στον δρόμο της ζωής του, κλονιζόμενος σε κάθε του βήμα. Σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Ο ίδιος ποτίζει τον εαυτό του καθημερινά με θλίψη και πίκρα. Γεμίζει την καρδιά του με οδύνη και γενικά ζει βίο αβίωτο. Όποιος δεν αγωνίστηκε πνευματικά, δεν γνώρισε τον εαυτό του, λέει πάλι επιγραμματικά ο Άγιος Νεκτάριος. Άρα χρειάζεται πνευματικός αγώνας, χρειάζεται ταπεινό φρόνημα, χρειάζεται προσευχή για να γνωρίσουμε αληθινά τον εαυτό μας και
έτσι διά του εαυτού μας μετά να φτάσουμε και στη γνώση του Θεού, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Γιατί μελετούν οι άνθρωποι με τις επιστήμες το περιβάλλον, το σύμπαν, τα μόρια ακόμα, το μικρό κόσμο και το μεγάλο κόσμο όπως λέμε, αλλά δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τον άνθρωπο, τον εαυτό του, που είναι το σπουδαιότερο από όλα. Και έτσι δεν γνωρίζουμε και τον πλησίον μας. Και δεν γνωρίζουμε και τον Θεό. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει τον εαυτό του, δεν καθαρίσει τον νου του, αφού τον γνωρίσει, από τι, από τις αρρώστιες που θα δει ότι έχει, μέσω της αυτογνωσίας, δεν μπορεί να δει τον Θεό. Οι άνθρωποι, λέει ο Ρώσος Αυγουστίνος, ταξιδεύουν για να θαυμάσουν τα ψηλά βουνά, τα κύματα της θάλασσας, τα βιαστικά ποτάμια, την απεραντοσύνη του ωκεανού, των αστεριών την φωτεινή πορεία, κι όμως τον εαυτό τους τον προσπερνούν χωρίς δεύτερη ματιά. Ενώ θα έπρεπε κυρίως και πρωτίστως να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Όσο αξίζει μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός, έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, είναι μέσα στον άνθρωπο. Από τη στιγμή μάλιστα που βαπτιζόμαστε, έχουμε μέσα στο σώμα μας το Θεό. Είμαστε ναός του Θεού. Ο άνθρωπος όμως, έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, πολλές φορές βρίσκεται έξω από τον εαυτό του. Έχει χάσει τον εαυτό του. Αγνοεί τον εαυτό του. Ας δούμε και με βάση τον Άγιο Παΐσιο το βιβλίο και το βιβλίο Πνευματικός Αγώνας κάποια πράγματα για αυτή την αυτογνωσία και για το πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και ποια είναι τα αποτελέσματα της αυτογνωσίας. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, βλέπει καλύτερα τον εαυτό του όταν τον καθρεφτίζει στους άλλους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Με ποια έννοια? Να λαμβάνουμε υπόψη μας οπωσδήποτε κάτι που θα μας πούνε ως παρατήρηση. Θα πρέπει να θέλουμε να δεχόμαστε τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις. Ακόμα και αν μας φαίνονται άδικες. Αλλά και να βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι, όχι για να τους κατακρίνουμε, αλλά για να πάρουμε τα πνευματικά τους χαρίσματα και να τους μιμηθούμε στον καλό αγώνα που κάνουν. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Παΐσιος, στον κάθε άνθρωπο δίνει το χάρισμα που του χρειάζεται για να βοηθηθεί, άσχετα αν το αξιοποιήσει ή όχι. Αν το αξιοποιήσει, θα φτάσει στην τελειότητα. Τα ελαττώματα πάλι είναι δικά μας. Είτε τα αποκτήσαμε από δική μας απροσεξία, είτε τα κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Κάποιος, ας πούμε, δεν προσέχει και σιγά σιγά, ενώ ήταν ήρεμος, γίνεται θυμώδης, γίνεται νευρικός. Και κάποια στιγμή έρχεται σε μια συνέντευξη και λέει: «Για Στάσου, πώς έγινα εγώ έτσι? Δεν ήμουν έτσι. Τι έγινε εκεί?» Δεν πρόσεξε και απόκτησε μια κακή συνήθεια. Να αρπάζεται, να τσακώνεται. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση να το πάρει από τους γονείς. Να έχει κληρονομήσει μια ευερέθιστη φύση. Να αρπάζεται με το παραμικρό, από μικρός. Να πικραίνεται εύκολα. Είτε λοιπόν τα έχουμε τα ελαττώματα από προσεξία δική μας, επίκτητα δηλαδή, είτε κληρονομικά, ο καθένας μας πρέπει να κάνει τον ανάλογο αγώνα για να απαλλαγεί από αυτά. Μέχρι να απαλλαγούμε, πρέπει να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας στα κουσούρια του άλλου και να εξετάζουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Αν δούμε λόγου χάρη στον άλλο ένα ελάττωμα, αμέσως να πούμε, για να δω, μήπως το έχω κι εγώ. Βλέπεις κάποιον, ας πούμε,
να εξοργίζεται, να θυμώνει, να γίνεται θηρίο με μια αφορμή που σου φαίνεται ασήμαντη. Λοιπόν, για δες όμως, μην το κατακρίνεις τον ίδιο, για δες, μήπως το έχεις και εσύ αυτό το πράγμα, μήπως και εσύ θα μπορούσε να το πάθεις αυτό. Θυμάμαι μια φορά βγαίναμε από το Άγιον Όρος και ήμουν μαζί με έναν λαϊκό που τον εκτιμούσε πάρα πολύ και πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, και κάποια στιγμή με τον άνθρωπο εκεί του καραβιού, με αυτό που έπαιρνε τα ειστήρια, αν θυμάμαι καλά, κάτι του είπε και έγινε θηρίο, ανήμερο θηρίο. Αυτός ο πολύ μορφωμένος και φαινομενικά πνευματικός άνθρωπος. Και λέω, για κοίταξε να δεις. Πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος έτσι ξαφνικά. Κι όμως, αυτό μπορεί να έγινε κατά παραχώρηση Θεού για να διδαχτώ εγώ. Μήπως το έχω κι εγώ αυτό το πράγμα, μήπως μπορώ να το πάθω κι εγώ αυτό το πράγμα. Αν δούμε λοιπόν στον άλλο ένα ελάττωμα, να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Μήπως το έχω κι εγώ. Και αν το έχουμε, να αγωνιστούμε να το κόψουμε. Και αν γέροντα, ερώτηση, μου λέει ο λογισμός ότι δεν έχω αυτό το ελάττωμα, τι να λέω. Να λες, εγώ έχω άλλα μεγαλύτερα. Αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα δικά μου. Γιατί μπορεί καμιά φορά να είναι μικρότερα τα δικά σου ελαττώματα, αλλά να έχεις λιγότερα ελαφρυντικά. Γιατί ο Θεός δεν εξετάζει μόνο το τι έχουμε, αλλά και το τι μας έχει δοθεί. Και σε αυτόν που έχει δοθεί πολύ, θα ζητηθεί και πολύ. Άλλο να ξεκινάς από μια χριστιανική οικογένεια και από μικρός να ακούς Λόγο Θεού, και άλλο να ξεκινάς από μια οικογένεια που δεν είχε καμιά σχέση με το Θεό και δεν άκουγες καθόλου Λόγο Θεού όσο ήσουν μικρός. Λοιπόν, δεν έχει το ίδιο βάρος ένα αμάρτημα που κάνει ένας άνθρωπος που από μικρός πήρε πολύ Λόγο Θεού και παράδειγμα χριστιανικό, και το ίδιο βάρος ένας που κάνει το ίδιο παράπτωμα, αλλά ο οποίος δεν είχε καθόλου παιδεία χριστιανική. Ο δεύτερος έχει πολλά ελαφρυντικά. Ο Θεός λοιπόν εξετάζει όχι μόνο τα σφάλματα, αλλά και τα λιγότερα ή περισσότερα ελαφρυντικά που ενδεχομένως έχει ο κάθε άνθρωπος. Εσύ λοιπόν όταν βλέπεις τον άλλον και λες «εγώ δεν το έχω», μπορεί να μην το έχεις και να έχεις κάτι άλλο που να σου φαίνεται μικρότερο, αλλά δικαιολογείσαι να το έχεις και αυτό το μικρότερο, με τόσα που έχεις λάβει από το Θεό. Σε αυτόν που έδωσε πολύ, θα ζητήσει και πολύ ο Θεός. Αν το κάνουμε με μία μαθηματική, ας πούμε, αναλογία, μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ξεκινάει, ας πούμε, από το συν 10, επειδή έχει καλές προϋποθέσεις από την οικογένειά του και πάει στο συν 20. Και ξεκινάει και κάποιος άλλος που δεν έχει καλές προϋποθέσεις από το μείον 20 και πάει στο συν 10. Λοιπόν, αν δούμε ποιος έκανε μεγαλύτερο δρόμο και μεγαλύτερο αγώνα, θα πούμε ότι ο δεύτερος. Άρα αυτός κουράστηκε περισσότερο και θα λέγαμε μπροστά στο Θεό, έχει κάνει πολύ μεγαλύτερο έργο. Ο Θεός βλέπει και αυτό. Δεν βλέπει μόνο σε ποιο σημείο είμαστε, αλλά βλέπει και την όλη μας ζωή. Και το τι ξεπεράσαμε και πόσο είμαστε δικαιολογημένοι να έχουμε αυτές τις αδυναμίες ακόμα ή δεν είμαστε δικαιολογημένοι. Αν εξετάζει λοιπόν κανείς έτσι τον εαυτό του, βλέπει ότι αυτός έχει μεγαλύτερα κουσούρια από τον άλλο. Γιατί? Γιατί σε σχέση με αυτά που έχει πάρει, δεν ανταποκρίθηκε αναλόγως όσο ανταποκρίθηκε ο άλλος, που δεν είχε πάρει σχεδόν τίποτε. Κι όμως βρήκε έτσι τον τρόπο και αγωνίστηκε λίγο καημένος και ξεπέρασε κάποια πράγματα. Ύστερα βλέπει και τις αρετές του άλλου. Όχι μόνο να βλέπουμε τα κουσούρια, αλλά και τις αρετές. Για να δω, λέει, υπάρχει σε μένα αυτή η αρετή. Βλέπεις έναν άνθρωπο χαρούμενο, γλυκομίλητο, ευγενικό. Είναι ωραίο πράγμα, πολύ ωραίο. Πολύ σπουδαία αρετή είναι αυτή. Να είναι ο άλλος ταπεινός, προσινής, ευπροσίγωρος. Λοιπόν, για δες, εσύ το έχεις αυτό. Όχι, δεν το έχω. Πόσο μακριά είμαι από εκεί που έπρεπε να βρίσκομαι.
θα πει στον εαυτό σου. Όποιος εργάζεται έτσι, από όλα βοηθιέται. Βλέπετε, και από τα κουστούρια του άλλου βοηθιέται και από τα καλά του άλλου. Γιατί? Γιατί τα περνάει στον εαυτό του. Καθρεφτίζει τον εαυτό του σε αυτά. Δεν κατακρίνει τον άλλο, ούτε ζηλεύει τον άλλο. Αλλοιώνεται με την καλή έννοια και τελειοποιείται. Άρα βλέπετε, ο άλλος μπορεί να χρησιμεύσει σαν καθρέφτης. Ωφελείται από τους Αγίους, ωφελείται από τους αγωνιστές, ο άνθρωπος που έχει καλή διάθεση, ωφελείται ακόμα και από τους κοσμικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν το κοσμικό πνεύμα. Γιατί και εκεί μπορεί να βλέπεις όχι μόνο κακίες και κουσούρια και πάθη, αλλά και αρετές. Πώς λέει ο Χριστός μας, φρονιμότερη λέει η ιή του αιώνος τούτου, των ιών της βασιλείας. Φρονιμότερη. Βλέπεις οι λεγόμενοι businessmen, οι επιχειρηματίες, τι αγώνα κάνουν. Τρέχουν με πλοία, με αεροπλάνα, κλείνουν ραντεβού συνέχεια, τη νύχτα την κάνουν μέρα. Αγωνίζονται, κάνουν σχέδια, προϋπολογισμούς κλπ. Πενταετή προγράμματα κλπ. Γιατί? Για ένα μάτιο κέρδος. Κι όμως, αν εσύ το έκανες αυτό για την πνευματική σου πορεία, πώς θα το κέρδιζες? Αυτό το προγραμματισμό, αυτή την οργάνωση που έχει αυτός και αυτό το ζήλο που δείχνει, να τον έχεις εσύ για τα πνευματικά. Μπορείς να ωφεληθείς πάρα πολύ από αυτό. Όπως ωφελήθηκε ο Άγιος Νόνος από εκείνη την πόρνη γυναίκα που πέρασε από μπροστά του, με όλη εκείνη τη φαντασία και τα στολίδια και τους δούλους που είχε μαζί της. Οι άλλοι που ήταν μαζί του, ιερείς και αρχιερείς, κρύψαν το πρόσωπό της να μην τη δούνε, να μην τη σκανδαλιστούν. Αυτός την κοιτούσε συνέχεια. Και μετά έκλαιγε. Και του λένε, γιατί, πάτερ, την κοίταγες αυτή τη γυναίκα και μετά έκλαιγες? Γιατί, λέει, αυτή η γυναίκα που δίνει τόσες ώρες και τόση ενέργεια για να καλοποιήσει το σώμα της και για να ελκύσει στους άνομους, στις άνομες πράξεις τους άλλους άνδρες, αν είχα κι εγώ, λέει, τον ίδιο ζήλο για την ψυχή μου, να στολίσω την ψυχή μου, πόσο θα ήμουν καλύτερος. Γι' αυτό κλαίω. Γιατί δεν τη μιμήθηκα σε αυτό το ζήλο. Το ζήλο βέβαια για την ψυχή μου. Αυτή διέδειχνε ζήλο για την αμαρτία. Εγώ δείχνω ανάλογο ζήλο για την αρετή, για το Θεό. Έτσι μπορείς να αλλοιώνεσαι και από τους κοσμικούς, με την καλή αλλοίωση. Αν δει, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ένα κοσμικό, ο άνθρωπος έτσι ο καλοπροαίρετος, αν δει ένα κοσμικό λόγου χάρη να μην υπολογίζει τον εαυτό του, να θυσιάζεται, γιατί συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε και κοσμικούς ανθρώπους να έχουν ένα πνεύμα θυσιαστικό. Να θέλουν να εξυπηρετήσουν τους άλλους. Θυμάμαι κάποτε είχα τύχει σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα που ήταν σοβαρό πολύ. Και πρωτοστατούσε μια γυναίκα πολύ κοσμική, φαινόταν και από το ντύσιμό της. Να τρέξει από εδώ, από εκεί, να περιθάλψει τους ανθρώπους που είναι χτυπημένοι εκεί και μέσα στο αυτοκίνητο, σαν κατακεραυνωμένη ήταν, γιατί ήταν δυνατό το χτύπημα. Λοιπόν, και είχαν σαν πάθη, σαν κάτι, σαν παράκρουση, σαν παραλυσία. Και να πάρει τηλέφωνο κλπ. Και λες, ορίστε, να, ένας άνθρωπος τέτοιος που δεν το πιάνει το μάτι σου, θα λέγαμε ότι είναι άνθρωπος του Θεού, έτσι από τον τρόπο που ήταν τιμένη, και όμως είχε αυτό το πνεύμα της θυσίας, της βοήθειας στους άλλους. Προσπαθείς κι εσύ μετά να το μιμηθείς αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ο καλός Θεός όλα τα οικονομάει για το καλό μας, με σοφό τρόπο. Και μπορούμε λοιπόν καθρεφτιζόμενοι στους άλλους να προοδεύουμε πνευματικά και να κερδίσουμε και από τις αρετές τους και από τα κουσούρια τους. Με το να λέμε για τις αρετές του, το έχω εγώ αυτό που έχει ο άλλος, και για τα κουσούρια τους, μήπως το έχω κι εγώ αυτό το κουσούρι, και να οδηγόμαστε λοιπόν σε πληρέστερη αυτογνωσία. Όποιος γνωρίζει σωστά τον εαυτό του, έχει ταπείνωση. Γέροντα, την υπερηφάνεια συνήθως την καταλαβαίνω εκ των υστέρων, όταν πέσω. Και απαντάει ο Άγιος Παΐσιος, σκοπός είναι να την καταλάβεις πριν πέσεις.
Αυτό είναι βέβαια. Όταν πέσεις, συνήθως το καταλαβαίνεις ότι έπεσες. Όταν σου λέει κάποιος ότι έκανες κάτι καλό, να μην αισθάνεσαι ικανοποίηση. Να μην πιάνει, να μην κολλάει επάνω σου ο έπαινος. Να μην δέχεσαι τους επαίνους. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί αυτό τρέφει την υπερηφάνεια. Αν ο άνθρωπος δέχεται αυτάρεσκα, μερικοί μάλιστα λένε και ευχαριστώ για τον έπαινο που τους λένε οι άλλοι. Που μπορεί να είναι και ψεύτικος, να είναι μια κολακία και ο άλλος να στοχεύει κάπου αλλού. Να μην δεχόμαστε τους επαίνους. Ούτε να λέμε ευχαριστώ, αντίθετα να λέμε μην τα λες αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Δεν με βοηθάς, δεν είναι αλήθεια. Να μην τα δέχεσαι και μέσα σου να τα αποκρούεις. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν να λες. Αλλή το ονόματί σου δώσ' δόξα. Μη δώσεις σε εμάς Κύριε, όχι σε εμάς. Στο όνομά σου δώσε δόξα. Όταν κάποιος σε δοξάζει και σε επαινεί, να μην το παίρνεις επάνω σου. Τι θα με βοηθούσε σε αυτό, ερώτηση. Και απαντάει ο Άγιος, το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, για να μην επηρεάσεις από τα καλά λόγια των άλλων. Αν ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του, τελείωσε. Οι έπαινοι είναι μετά ξένα σώματα, δεν κολλάνε επάνω του. Όταν λόγου χάρη ένας ξέρει ότι είναι γύφτος, δεν μπορεί να του κολλήσει ο λογισμός ότι είναι βασιλιάς, αφού ξέρει ποιος είναι. Μα όλοι να του λένε είσαι βασιλιάς, θα γελάει, θα λέει με κοροϊδεύουν. Και εσύ αν νομίζεις ότι είσαι πρίγκιπισσα, θα είσαι λειψή. Αν είμαι έτοιμη εκ των προτέρων να μην δέχομαι τον έπαινο, αυτό δεν θα με βοηθούσε, ερώτηση. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται, αλλά άλλοτε θα είσαι έτοιμη και άλλοτε όχι. Σκοπός είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου, γιατί βεβαίως πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι. Υπάρχει και το γραφικό «Ετοιμάστε και ο καταράχθεν». Ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. Αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι. Ενώ αν γνωρίσεις αληθινά τον εαυτό σου, ποιος είσαι, τότε είσαι πάντα έτοιμος. Ό,τι και να σου πει ο άλλος, θα γελάς. Θα πεις καλά, εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου, θα μου πεις εσύ ποιος είμαι. Αν δεν γνωρίσει κανείς τον παλαιό του άνθρωπο, τον παλιά άνθρωπο όπως λέμε, τον άνθρωπο δηλαδή των παθών που έχει μέσα του, δεν ταπεινώνεται αν δεν γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο που έχεις μέσα σου. Και δεν μπορεί να γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου του. Παίζει λίγο με τη λέξη ο Άγιος, είναι πολύ εύστοχος αυτά τα λογοπαίγνια. Για να μπει στην πνευματική τροχιά και παραμένει στην κοσμική τροχιά. Έτσι πρέπει να σπάσει το εγώ, να γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου, να γίνει μία έκρηξη, θα λέγαμε, μέσα μας, να διαλυθούν τα πάθη, να φύγει η ιδέα ότι είμαι κάποιον τι, η ίηση, και τότε να μπούμε στην πνευματική τροχιά, όπως ο πύραυλος, ας πούμε, για να ξεφύγει από την γήινη έλξη, χρειάζεται πάρα πολλά καύσιμα, και από τη στιγμή, βέβαια, που ξεφεύγει από τη γήινη έλξη, τη βαρύτητα της γης, τότε μπορεί να μπει στην τροχιά που θέλει οι επιστήμονες που τον έστειλαν στο διάστημα. Μπορεί, γέροντα, να γνωρίζω τον εαυτό μου λανθασμένα? Μα δεν μιλάμε για λανθασμένη κατάσταση, απαντάει ο Άγιος. Αυτός που γνωρίζει σωστά τον εαυτό του, έχει ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, θα έρθει οπωσδήποτε η χάρις του Θεού. Αν γνωρίζεις λανθασμένα, τι συμβαίνει αυτό, ότι δεν έχεις γνώση του εαυτού σου. Μιλάμε για σωστή γνώση, όταν λέμε για αυτογνωσία. Έτσι, λανθασμένη γνώση του εαυτού του έχει ο υπερήφανος, ο εμπαθής. Νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο. Αυτός που κάνει την εργασία που χρειάζεται για να γνωρίσει τον εαυτό του, λέει ο Άγιος Παΐσιος, μοιάζει με αυτόν που σκάβει βαθιά και βρίσκει μέταλλα στο βάθος της γης. Όσο βαθύτερα προχωράει στη γνώση του εαυτού του, τόσο χαμηλότερα βλέπει τον εαυτό του και ταπεινώνεται. Αλλά το χέρι του Θεού τον ανεβάζει συνέχεια.
Όσο πιο βαθιά σκάβεις, τόσο πιο βαθιά ταπεινώνεσαι. Γιατί τι βλέπεις, ότι είσαι ένα τίποτε. Και τι ανακαλύπτεις μέσα σου, ότι τίποτα δεν έχεις ουσιαστικά δικό σου καλό. Αν έχεις κάτι καλό, είναι δώρο του Θεού. Δικά σου είναι τα πάθη και οι αμαρτίες. Και όταν πια γνωρίζει τον εαυτό του, ο άνθρωπος φτάσει στην αυτογνωσία, η ταπείνωση του γίνεται κατάσταση. Του γίνεται κάτι μόνιμο. Και τη χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. Οπότε δεν κινδυνεύει από την υπερηφάνεια. Ενώ αυτός που δεν κάνει αυτή την εργασία, καλύπτει συνέχεια τα σκουπίδια του, μεγαλώνει την κορυφή του, κάθεται για λίγο ψηλά με την υπερηφάνειά του και τελικά σωριάζεται. Αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Σκεπάζει συνέχεια τα σκουπίδια του, τις αμαρτίες του δηλαδή, τις καλύπτει και προσπαθεί να δείχνει εξωτερικά ότι είναι εντάξει. Υπερηφανεύεται και όσο υπερηφανεύεται τόσο επέρεται και κινδυνεύει να πέσει και κάποια στιγμή πέφτει, σωριάζεται. Να γνωρίσουμε την αρρώστια μας. Γέροντας συχνά βλέπω τα ελαττώματα των άλλων και τους κρίνω. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων, απαντάει ο Άγιος. Το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα. Μερικοί άνθρωποι σου λένε με ακρίβεια τα κουσούρια των άλλων, όλων. Τους ξέρουν όλους, παρακολουθούν, λες, μα τι είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς θα ξέρει όλα αυτά? Ναι, τον εαυτό του τον ξέρει όμως. Παρακολουθεί συνέχεια τους άλλους και δεν ξέρει τον εαυτό του. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, λέει ο Άγιος, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Γιατί δεν θα έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τους άλλους. Όπως λέει και στο γερωτικό, είναι ανόητο, λέει, να έχεις νεκρό στο σπίτι σου και να πιέσεις να κλαις το νεκρό που έχει ο γείτονας. Μπορεί να έχει και ο γείτονας ένα νεκρό στο σπίτι του. Εσύ αφήνεις το δικό σου νεκρό να πας να κλάψεις το νεκρό του γείτονα. Έτσι κάνει ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει τον εαυτό του με την νεκρότητα που έχει, τα πάθη δηλαδή, και πάει να ασχοληθεί με τα πάθη των άλλων, με την νεκρότητα των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Ταλέποροι είναι οι άνθρωποι. Μέσα στα πάθη τους ταλαιπωρούνται, βασανίζονται. Δεν λέω, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να μην το συμπονάς αυτό. Βλέπεις, ο άλλος ο καημένος είναι εξαρτημένος από μια ουσία, από ένα ποτό, από οτιδήποτε, ή από το τζόγο ή από το διαδίκτυο τώρα. Έχουν τόσα νέα παιδιά εξαρτημένα του διαδίκτυου. Τα λυπάσαι, ναι. Αλλά από εκεί μετά, δες τον εαυτό σου, μην το πάθεις και εσύ αυτό. Μήπως έχεις πάθει κάτι άλλο εσύ, χειρότερο. Μην τον κατακρίνεις. Θα μπορείς κάλλιστα και εσύ να πάθεις το ίδιο πράγμα, δεν προσέξεις. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα το ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να το πάθει και ένας χριστιανός ζηλωτής που ασχολείται με τα σφάλματα των αρχιερέων, των ιερέων, των μοναχών, τα σκάνδαλα, την κατάσταση της Εκκλησίας και κρίνει και κατακρίνει συνέχεια τους άλλους και αφήνει τα πάθη του αθεράπευτα. Και βλέπεις τέτοιους ανθρώπους να πηγαίνουν και σε συναλλητήρια και να φωνάζουν και λοιπά και λοιπά και να λες τι αγωνιστής άνθρωπος είναι. Και μετά αυτός μέσα του να έχει τόση λαγνία, τόση σαρκικότητα, τόσο θυμό, τόση οργή και λες μα πώς δικαιολογείται, πώς γίνεται. Απ' τη μία να είναι τόσο ζηλωτής στα δογματικά και απ' την άλλη να έχει τέτοια κουσούρια μέσα του. Είναι ακριβώς γιατί δεν ασχολήθηκε με τον εαυτό του σωστά. Δεν γνώρισε τον εαυτό του. Ασχολείται μόνιμα με τους άλλους. Αν ο άνθρωπος κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, τότε γνωρίζει και τον άλλον πραγματικά. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του,
κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γι' αυτό, για να γνωρίσουμε τον πλησίον, τον συνάνθρωπο, πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Η αυτογνωσία βοηθάει και στην ετερογνωσία και στη θεογνωσία. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς, η θέληση. Αυτό είναι το πρώτο. Η θέληση, να θέλεις να διορθωθείς, να θέλεις να θεραπευτείς. Όπως λέει και η ιατρική, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να έχει ο ασθενής για να γίνει καλά, να γίνει υγιής, είναι η βούληση για θεραπεία, να θέλει να θεραπευτεί. Θα πεις, υπάρχουν ασθενείς που δεν θέλουν να θεραπευτούν, υπάρχουν. Παρατημένοι άνθρωποι τελείως δηλαδή, ως προς τον εαυτό τους, έχουν παρατήσει τελείως τον εαυτό τους. Δεν τους νοιάζει καν να γίνουν υγιείς. Φοβερό αυτό. Να μην θέλεις, να μην έχεις βούληση για θεραπεία. Γιατί αν δεν έχει βούληση για θεραπεία και όσα φάρμακα, τα καλύτερα φάρμακα να του δώσεις, δεν θα τα πάρει. Δεν θα συνεργαστεί δηλαδή με τον γιατρό. Το πρώτο λοιπόν για να διορθωθεί κανείς είναι να θέλει. Να θέλει να διορθωθεί. Η θέληση είναι κατά κάποιο τρόπο, λέει ο Άγιος, το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει η ανάλογη αντιβίωση. Αν δεν το παραδέχεται ότι είναι ασθενής, δεν θα πάρει και τα φάρμακα που θα του προσφέρει ο Θεός και ο οποιοσδήποτε πνευματικός έτσι γιατρός του. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα. Έτσι, ή δεν παραδέχεται ότι είναι άρρωστος, ή μπορεί να το καταλαβαίνει, αλλά το κρύβει. Δεν θέλει να το βγάλει και προς τα έξω. Αυτός κάποια στιγμή θα πέσει κάτω, χωρίς να το καταλάβει, και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Παραδείγματος χάρη, κάποιος ξέρει ότι είναι προφηματικός, έτσι, μια κατάσταση πριν την πλήρη, ας πούμε, και τέλεια ολοκληρωμένη, έτσι, γενική φυματίωση, προφηματική κατάσταση, προδιαθέτει δηλαδή στη φυματίωση. Η φυματίωση είναι πολύ βαριά αρρώστια. Στην εποχή μας δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο ήταν πριν λίγα χρόνια, 50-60 χρόνια, που ακόμα δεν είχαν, υπήρχαν και τα αντιβιωτικά και οι άνθρωποι δεν συντίζονταν και τόσο καλά. Και είχαμε πολλούς φυματικούς ή με προφηματική κατάσταση, δηλαδή ήταν έτοιμοι να πάθουν φυματίωση. Είχαν πολύ έντονη οργανική αδυναμία και κάποια συμπτώματα που φανέρωναν ότι ο άνθρωπος, αν δεν λάβει μέτρα, θα φτάσει στην πλήρη φυματίωση. Η οποία για να θεραπευτεί πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος αντιβίωση για μήνες, 7 με 9 μήνες. Λοιπόν, του λένε, γιατί δεν τρως? Ένας ξέρει ότι είναι προφηματικός και γι' αυτό έχει ανορεξία. Του λένε, γιατί δεν τρως? Λέει, δεν μου αρέσει αυτό το φαγητό. Μετά έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Γιατί περπατάς έτσι, τον ρωτάνε. Μ' αρέσει, λέει, να πηγαίνω σιγά σιγά. Τι, να τρέχω σαν παλαβός? Δεν λέει ότι έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή κρύβει την αρρώστια του. Μετά έχει βήχα. Γιατί βήχεις, του λένε. Από αλλεργία, λέει. Δεν λέει ότι οι πνεύμονες μέσα είναι χάλια. Εν τω μεταξύ βγάζει και κανένα πτύελο αιματηρό. Τι είναι αυτό, το ρωτάνε. Λέει, ερεθίστηκε ο λάρυγκας. Και όλα αυτά, γέροντα, επειδή δεν θέλει να φανερώσει τη φυματίωση? Ναι, επειδή την καλύπτει. Την καλύπτει και μετά παθαίνει καλπάζουσα φυματίωση. Σπάζει ο πνεύμονας, γεμίζουν οι λεκάνες αίμα, πέφτει κάτω και τελικά αποκαλύπτεται η αρρώστια του. Αλλά και δύσκολα βοηθιέται. Γιατί δεν ήθελε να αποκαλύψει την αρρώστια του. Δεν είχε θέληση να θεραπευτεί. Ένας που θέλει να θεραπευτεί, την αποκαλύπτει την αρρώστια του. Αφήνει κατά μέρος τις ντροπές, την ανθρωπαρέσκεια, την καινοδοξία, το τι θα πει ο κόσμος, και λέει, έχω αυτό το πράγμα, τι πρέπει να κάνω.
Αν παραδεχτεί ότι τα δέκατα που παρουσιάζει, τα μικρά πειραίτια δηλαδή, είναι από τη φυματίωση και δεχτεί την ανάλογη θεραπεία, γίνεται πιο υγιής από τον υγιή. Θέλω να πω, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και στην πνευματική ζωή, όποιος δικαιολογεί τα πάθη του, δέχεται τελικά δαιμονική επίδραση και δεν μπορεί να κρυφτεί. Και μετά βέβαια δεν μπορεί και να θεραπευτεί, γιατί όσο προχωράει το πνευματικό νόσημα, τόσο εγκαθίσταται μέσα στον άνθρωπο και τόσο χειροτερεύει ο άνθρωπος. Και τόσο εδραιώνεται η κακή έξυγη, η κακή συνήθεια. Και μετά είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτεί. Ενώ αν παραδεχθεί από την αρχή αυτή την αμαρτωλή κατάσταση ή την ροπή προς την αμαρτωλή κατάσταση, προς την αμαρτία, πολύ πιο εύκολα θα θεραπευτεί. Όσο αφήνεται ο άνθρωπος τα πάθη του, δαιμονίζεται. Θυμηθείτε, ας θυμηθούμε τον ταλέπορο τον Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Ο Ιούδας έκανε θαύματα. Ο Ιούδας έβγαζε δαιμόνια. Ήτανε ένας από τους 12. Είχε όμως αφήσει μέσα του μία αδυναμία. Την αγάπη στα χρήματα. Δεν φρόντισε να αντιθεραπεύσει αυτή την αδυναμία, παρόλο που ο Κύριος σίγουρα θα τον συμβούλευε συνέχεια. Το άφησε, εξελιχθήκε, μεγάλωσε και τελικά τι έγινε, δαιμονίστηκε. Τι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι εισήθεν ο Σατανάς, λέει, στην καρδία αυτού. Πότε, όταν αφού κοινώνησε στο μυστικό δείπνο, μετά σηκώθηκε και έφυγε για να πάει να προδώσει το διδάσκαλο και να δώσει σήμα που θα είναι ο διδάσκαλος για να πάνε να το συλλάβουν μέσα στη νύχτα. Και εισήλθε, λέει, ο Σατανάς στην καρδία του. Είναι αυτό ακριβώς που λέει εδώ ο Άγιος. Αν αφήσεις τα πνευματικά σου νοσήματα αθεράπευτα, θα δεχθείς δαιμονική επίδραση, δαιμονική ενέργεια. Και μετά φυσικά δεν θα μπορείς να κρυφτείς. Όπως και ο Ιούδας κρυβότανε και από τους Αποστόλους τους άλλους έλεγε κανένα λογάκι εκεί, έτσι, γιατί αυτή έδωσε τόσα χρήματα για το μύρο, για το δάσκαλο και λοιπά, θα μπορούσε να το δώσουμε στους φτωχούς, τάχατε στον έννοια για τους φτωχούς. Αυτός τα έπαιρνε τα χρήματα, τα έκλεβε. Αλλά βλέπετε, είχε καταφέρει να κρυφτεί από τους Αποστόλους. Και μάλιστα λέει σε κάποια στιγμή το Ιερό Ευαγγέλιο ότι όπως έτσι μιλούσε ο Ιούδας, μιλούσαν μετά, λέει, και άλλοι Απόστολοι. Παρασύρθηκαν από τον Ιούδα και λένε και αυτοί, μα γιατί να δώσει τόσα χρήματα αυτή η γυναίκα τώρα για το μύρο. Σπατάλι είναι αυτό. Θα μπορούσαμε να τα δώσουμε όλα αυτά στους φτωχούς. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν δεν ελέγχει τα πάθη του, δεν γνωρίζει τον εαυτό του και δεν παραδέχεται τα λάθη του και τον εαυτό του τον κακό, δεν θεραπεύεται. Και όσο δεν θεραπεύεται, δεν μένει το πάθος εκεί που είναι, αλλά αυξάνεται. Και στο τέλος ο άνθρωπος δέχεται δαιμονική επίδραση και δαιμονίζεται. Αγριεύει, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται θηρίο, αντιδρά, μιλά άσχημα, με ανέδεια, και δεν δέχεται από κανένα βοήθεια. Πού κατέληξε ο Ιούδας? Στην αυτοκτονία. Στο χειρότερο αμάρτημα που μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Από τότε άφησε ανεξέλεκτο ένα του πάθος. Γι' αυτό όλη η βάση, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι να γνωρίσει πρώτα κανείς την πάθηση που έχει και να χαίρεται που τη γνώρισε. Όχι όπως λένε μερικοί, δεν πάω στον γιατρό, λέει, γιατί αν πάω στον γιατρό κάτι θα μου βρει. Μα πρέπει να πας. Όσο το αφήνεις κάτι, ενώ έχεις ενοχλήσει δηλαδή, όχι για το τίποτα, τόσο αυτό θα μεγαλώσει, θα αυξηθεί. Δεν είναι λογική αυτό, να μην στο βρει ο γιατρός. Το θέμα είναι να θεραπευτείς. Δηλαδή αν δεν στο βρει ο γιατρός, θα θεραπευτεί από μόνο του. Όχι βέβαια. Όλη η βάση λοιπόν είναι να γνωρίσει πρώτα κανείς την πάθηση που έχει και να χαίρεται που τη γνώρισε. Να χαίρεσαι να βρίσκεις τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου. Να χαίρεσαι να σου κάνει ο άλλος παρατήρηση, να σου υποδεικνύει το λάθος σου και να εξετάζεις το κάθε τι που σου λέει ο άλλος. Μήπως έχει δίκιο. Μακάρι να μην έχει δίκιο. Αν είναι κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο αυτό που σου λέει, ότι έχεις αυτό το πάθος, την αδυναμία, μακάρι να μην την έχεις. Εξέτασε το όμως πρώτα, μην το απορρίπτεις. Αν όμως το έχεις, αν δεν το έχεις καταλάβει και στο αποκάλυψε ο άλλος, πρέπει να τον ευγνωμονείς, να τον ευχαριστείς. Από εκεί και πέρα,
πρέπει να δεχτεί τη θεραπεία, τα ανάλογα φάρμακα και να αισθάνεται και ευγνωμοσύνη προς τον γιατρό, τον πνευματικό ή τον γεροντά του. Όχι να αντιδράει, όπως πάνε μερικοί σε κάτι πνευματικό και λέει δεν ξαναπάω εκεί πέρα, είναι πολύ αυστηρός. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή να κρίνεις το πνευματικό. Δεν χαίρεσαι που σου είπε το λάθος σου. Όχι, δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει το λάθος του να του το πεις. Θέλει να του πεις ότι είναι πολύ καλός και να πάει αύριο να κοινωνήσει. Και πώς τόλμησε ο πνευματικός να μου θίξει αυτά τα πράγματα. Κανένας δεν μου τα έχει πει αυτά τα πράγματα, μα δεν χαίρεσαι. Δεν θέλει να θεραπευτεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτός θέλει να πάρει ένα βραβείο για τη ζωή του. Το οποίο βέβαια θα είναι χωρίς αντίκρισμα. Γιατί η ζωή του δεν αξίζει για βραβείο. Χρειάζεται νοσοκομείο αυτός ο άνθρωπος. Πνευματικό νοσοκομείο. Αλλά δεν θέλει να πάρει τα φάρμακα και να θεραπευτεί. Οπότε λέει: δεν ξαναπατάω σε αυτό, είναι αυστηρός, θα πάω σε άλλον. Θα πάει σε άλλον ο οποίος θα του κουκουλώσει τα πάθη του όπως τα κουκουλώνει και ο ίδιος μέχρι τώρα. Αλλά αυτό βέβαια είναι ολέθριο. Αυτό το πάει στην αιώνια κόλαση. Γιατί όσο κουκουλώνεις ένα κακό, τόσο αυτό αυξάνεται όπως είπαμε και τελικά ο άνθρωπος δαιμονίζεται. Να, ο άλλος κρεμά το χέρι του για να του κάνουν μετάγγιση, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τον τρυπούν, πονάει, αλλά το δέχεται. Γιατί αυτό θα τον βοηθήσει. Να πάρει το αίμα, το ξένο αίμα για να μπορέσει να ανακάμψει ο οργανισμός του. Ή μια εγχείρηση, πόση ταλαιπωρία έχει. Αλλά δέχεται ο άνθρωπος να την κάνει για να γίνει καλά. Έτσι, το ίδιο πρέπει να δεχόμαστε και στα πνευματικά, τις πνευματικές εγχειρήσεις που θα μας κάνει ο πνευματικός μας ή ένας εν Χριστώ αδελφός μας που μας αγαπάει ή και ένας που ενδεχομένως δεν μας αγαπάει τόσο, αλλά πάνω σε μια στιγμή θυμού, έτσι, σου τα λέει όλα κατάμουτρα, το τι έχεις, τα κουσούρια σου, μπορεί να στα λέει και λίγο διωγγωμένα, εσύ και αυτόν πρέπει να τον ευχαριστήσεις. Και να περάσεις από κόσκινο, όπως έλεγα, δεν περνάω τίποτα, λέει, ατελώνιστο. Ό,τι μου συμβαίνει και ό,τι ακούω και ό,τι μου λένε, όλα τα εξετάζω για να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Όταν γέροντα ξέρω, λόγω χάρη, ότι μία αυστηρή παρατήρηση θα με βοηθήσει, γιατί δεν τη δέχομαι ευχάριστα? Κοίταξε, μπορεί να μην τη δέχεσαι ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ναι, το καταλαβαίνω. Αν το καταλαβαίνεις, κάτι είναι και αυτό. Καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου λέει είναι σωστό, ότι η εγχείρηση είναι η σωστή, αυτό που πρέπει να γίνει. Απ' την άλλη βέβαια δεν σ' αρέσει, ζορίζεσαι, αλλά τουλάχιστον και τότε ζορίζεσαι και αυτό το κατακρίνεις, είναι καλό αυτό. Να καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να ζορίζεσαι. Και γιατί ζορίζεσαι? Γιατί έχεις εγωισμό, έχεις υπερηφάνεια. Και δεν θέλεις ο άλλος να σου λέει το λάθος σου. Βλέπεις ο άρρωστος, λέει ο Άγιος, παίρνει ένα χάπι που είναι φαρμάκι, πικρό, αλλά το δέχεται καλύτερα από την καραμέλα, γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον ωφελήσει. Αν δεν δέχεται το πικρό φάρμακο, δεν θεραπεύεται. Πρέπει να γνωρίσει κανείς την αδυναμία του, να δεχθεί τα φάρμακα για να τον δυναμώσει μετά ο Θεός. Και το πικρό λοιπόν, την παρατήρηση, τη διόρθωση, την πνευματική εγχείρηση να τη δέχεσαι. Πολύ καλύτερα από ό,τι δέχεσαι το γλυκό. Ας αγωνιστούμε λοιπόν για τη γνήσια γνώση του εαυτού μας, την αληθινή γνώση του εαυτού μας, η οποία οδηγεί στην ετερογνωσία, τη γνώση και των άλλων, και στην θεογνωσία, στη γνώση του Θεού, η οποία οδηγεί και στην αληθινή ταπεινοφροσύνη και βέβαια μετά και σε όλες τις αρετές, γιατί η ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού θεραπεύει τα πάντα μέσα μας. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλό.
Ελέησον και ζέσον εμάς. Αμήν. Ιδιαίτερα έτσι πάντα σε εμάς.